Έλα, Γιγέμου, εντάξει, πολύ ωραία τα βραβεία. Μπράβο, Γιγέμου, μπράβο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ναι, πολύ ωραία ήταν. Εντάξει, λοιπόν, σα αφήνω τώρα, Γιγέμου, αρριβεντέψι. Γεια σα, καλώ ήρθατε αυτή τη φορά από το δικό μου press room, Αχιλλέα Βασιλείου. Και ολοκληρώθηκε το 25ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη Βενετία. Δόθηκαν και τα βραβεία και εδώ ήμασταν για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, το ειδικό βραβείο της Επιτροπής μαζί με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού πήγε στην ταινία The Nightingale της Jennifer Kent, όπου Jennifer Kent σας είχαμε πει είναι η σκηνοθέτης του Μπάμπαντο, τη δεύτερη ταινία της, πραγματικά μια πολύ ωραία ταινία, άξιζε το βραβείο και ήταν και η μόνη γυναίκα σκηνοθέτητα στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας και έτσι έφυγε με αυτά τα δύο βραβεία. Βραβείο σεναρίου πήγε στους Joel και Ethan Coen για το The Ballad of Buster Scruggs. Δεν ήταν εκεί η Κοέν, ένας ηθοποιός της ταινίας πήρε το βραβείο και ευχαρίστησε την Επιτροπή. Στα βραβεία ερμηνείας η Ολίβια Κόλμαν, όπως ήταν αναμενόμενο και σύμφωνα με τις κριτικές που έχει πάρει από την ταινία του Γιώργου Λάθμου, The Favourite, πήρε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Θα είναι μια μεγάλη χρονιά για την Ολίβια Κόλμαν φέτος. Το βραβείο ανδρικής ερμηνείας πήγε στο Willem Dafoe. Το είχαμε προβλέψει από το στο κατόφλι της αιωνιότητας, από την Tenet Gate του Julian Schnabel, μια ταινία που ιδιαίτερη που ενσαρκώνει τον Vincent Van Gogh. Σας είχαμε πει όμως και γράψαμε στους συνεπιβάτες ότι το μόνο που πραγματικά έσωσε αυτή την ταινία ήταν η υπέροχη ερμηνεία του Willem Dafoe. Στην σκηνοθεσία τώρα, επίσης ένα βραβείο που είχαμε προβλέψει, γιατί είχαμε μιλήσει για το κατόρθωμα του Ζακ Οντιάρ, του Ευρωπαίου σκηνοθέτη, να μετατρέψει το western σε μια ευαίσθητη και πολύ ιδιαίτερη ταινία. Και έτσι το The Sisters Brothers του Ζακ Οντιάρ παίρνει το βραβείο σκηνοθεσία. Ο Αργυρός Λέοντας και μεγάλο βραβείο της Επιτροπής πήγε στο Γιώργο Λάνθιμο και το The Favourite. Αναμενόμενο, πολλοί δυσαρεστήθηκαν και λίγο μέσα στην αίθουσα. Θέλανε τον Γιώργο Λάνθιμο για τον Χρυσό Λέοντα. Αλλά και πάλι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Γιώργο Λάνθιμο και το The Favourite, όπου πλέον βάζει πλώρη και για τα Όσκαρ. Και ο Χρυσό Λέοντα πήγε στον Αλφόνσο Κουαρών, τον συμπατριώτη του Γκιγέρμο Ντελτόρο, για την ταινία Ρωμά, μια παραγωγή του Netflix και μια ταινία με πάρα πολύ καλέ κριτικέ. Και αυτή θα έχει μια μεγάλη και λαμπρή πορεία. Αυτά ήταν τα βραβεία για το 25ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Σα χαιρετώ. Ραντεβού του χρόνου πάλι από το Λίδο τη Βενετία. Γεια σας, Αχιλλέας Βασιλείου για τους συνεπιβάτες.gr.